περιοχή. Η κατάσταση δεν μπορώ να πω ότι έχει βελτιωθεί, γιατί ναι, μεν μπορεί να έχει σταματήσει η βροχή. Και παράλληλα, όσο μιλάτε, βλέπουμε ερασιτεχνικά πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Βλέπουμε πλημμυρισμένους δρόμους, μιλάμε για χυμάρους ουσιαστικά, χυμάρους λάσπης, στους οποίους έχει βουλιάξει εκεί η περιοχή. Είναι τεράστιες οι ποσότητες του νερού που κατεβαίνουν από το βουνό, έχουν πλημμυρίσει χύμαροι, παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι της Νέας Θεράμου έχουν γίνει ποτάμια. Έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλά αυτοκίνητα και στην ΠΕΟΑΚ αλλά και μέσα στην πόλη. Σε Βενετία έχει γίνει Νέα Πέραμος. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που ενεργούν. Πάνω από 10 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Περιμένουμε και άλλες ενισχύσεις. Υπάρχουν μηχανήματα όπως φωτοτές, DCB και τα λοιπά, του Δήμου, της περιφέρειας, ιδιωτών που προστρέχουν να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε. Κύριε Δήμαρχε, έχουν παρασυρθεί όπως βλέπουμε στα πλάνα, έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε περιοχές ή επαγγελματικά αυτοκίνητα. Βλέπαμε φορτηγά στα πλάνα μας. Έχετε... Ναι. Ήταν στο δρόμο και τα παρέσυρε. Ήταν παρασυρθεί οχήματα. Νερών που τα παρέσυρε στην άλλη πλευρά του δρόμου. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την κατάσταση έχουμε κλείσει και όλα τα σχολεία της Νέας Θεράμου. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε με τέτοιες συνθήκες. Έχουν κλείσει και τα σχολεία, έτσι. Μετακινήσεις. Για πείτε μας λίγο για τα σχολεία, κύριε Σταμούλη. Δεν σας άκουσα. Για τα σχολεία, τι μας είπατε, για πείτε μας λίγο. Ότι έχουμε κλείσει όλα τα σχολεία της Νέας Θεράμου. Δεν θα λειτουργήσουν. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Νέας Θεράμου. Σίγουρα σήμερα και θα εκτιμήσετε την κατάσταση για τις επόμενες ημέρες. Με την εξέλιξη της κατάστασης θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά για σήμερα, οπωσδήποτε όχι. Οι δρόμοι περισσότεροι είναι αδιάβατοι. Κύριε Σταμούλη, από την εικόνα που έχετε, υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινων ζωών, υπάρχουν εγκλωβισμένοι? Όχι, από την εικόνα, από την πληροφόρηση και από τη συνεργασία που έχω και με τους αντιδημάρχους που είναι στην περιοχή, από τον διοικητή της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν. Σε δύσκολη κατάσταση είναι αρκετή, αλλά είναι επιτόπου η πυροσβεστική με τα αυτοκίνητα, τα τμήματα του Δήμου. Σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, κύριε Σταμούλη, στη Νέα Πέραμο. Δεν σ' άκουσα. Τα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, είναι πόσο σοβαρή είναι? Είναι πολλά. Δεν μπορώ να σας αριθμό πω. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να μην έχετε? Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε νούμερα αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Θα κηρύξουμε το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιχειρούν και μηχανήματα του Δήμου για τα μπάζα που ενδεχομένως έχει κατεβάσει για τη λάσπη? Φορτωτές, DCB και τα λοιπά, και όχι μόνο του Δήμου, για την περιφέρεια περιμένουμε να έρθουν. Έχουμε κινητοποιήσει ιδιώτες με δικά τους μηχανήματα που και αυτοί προστρέχουν στην περιοχή. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Καλή δύναμη λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Και να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, γιατί έχουμε εγκλωβισμένους στην... Θα μας πει στο Μάνδρα, θα μας πει ο Γιώργος περισσότερα. Γιώργο. Γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού 2 πυροσβεστών και 2 υπαλλήλων του Δήμου Μάνδρας. Είναι στο αμαξοστάσιο της Μάνδρας, αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες είχαν πάει να βοηθήσουν τα 2 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί, αλλά εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι πυροσβέστες, με αποτέλεσμα να έχουν ανέβει πάνω σε ένα κοντέινερ και να γίνονται προσπάθειες τώρα με ερπιστριοφόρο όχημα της πυροσβεστικής να προσεγγίσουν τα άτομα αυτά για να μπορέσουν να τα απεγκλωβίσουν. Είναι η δύσκολη κατάσταση όμως. Είναι ορμητική χύμαρη στην περιοχή, δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και γίνονται προσπάθειες να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα ώστε να απεγκλωβίσουν τους 2 πυροσβέστες και τους 2 υπαλλήλους του Δήμου. Είναι δύσκολη η προσέγγιση, Γιώργο, στο σημείο? Πάρα πολύ δύσκολη, ορμητική χύμαρη παντού. Η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Αθηβών είναι μια απέραντη λίμνη, ορμητικά τα νερά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τους πυροσβέστες να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Μέχρι τώρα έχουν απεγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Μάνδρας περίπου 35 άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ έχουν δεχτεί συνολικά περισσότερες από 80 κλήσεις για εγκλωβισμούς ατόμων σε σπίτια
και σε αυτοκίνητα. Υπάρχει είναι βροχόπτωση, πολύ... η εικόνα που σου δίνουν, Γιώργο, υπάρχει αυτή τη στιγμή βροχόπτωση έντονη ή είναι τα απόνερα, οι χύμαροι που κατεβαίνουν? Τα απόνερα είναι, έχει φύγει η καταιγίδα, κινείται προς τα Βίλια τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρέχει στην περιοχή των Μεγάρων και της Μάνδρας, αλλά έρχονται τα νερά από το βουνό και με αποτέλεσμα να είναι ορμητικά και να έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο Γιώργο... στην Μάνδρα όσο και στα Μέγρα, αλλά και στην Νέα Πέραμο, χωρίς εκεί να υπάρχουν προβλήματα με εγκλωβισμένα άτομα. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας λες για τους 4 εγκλωβισμένους στη Μάνδρα και την επιχείρηση που γίνεται για τον απεγκλωβισμό τους. Έχουμε πληροφορίες και μας τηλεφωνούν από την περιοχή. Οι άνθρωποι είναι στις ταράτσες. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το νερό που κατεβαίνει. Και φόβος από την εικόνα που αντικρίζουν. Γιατί όταν βλέπεις να πλημμυρίζει το σπίτι σου από τα υπόγεια και να ανεβαίνει προς τα πάνω, βέβαια να μην υπάρχει πανικός, το τονίζουμε. Η εικόνα που μας μεταφέρεται είναι πάντως ότι οι κάτοικοι έχουν ανέβει στις ταράτσες υπό τον φόβο. Είναι δραματική η κατάσταση, γιατί μιλάμε αυτού. Σε πολλές περιπτώσεις το ύψος του νερού να φτάνει στο 1,5 μέτρο. Σε άλλες περιπτώσεις είναι περίπου στο 1 μέτρο με λάσπη και όλα τα σχετικά. Νικό, αν είδατε, ήταν δύο άτομα πάνω εγκλωβισμένα πάνω στο κοντέινερ. Ναι. Αν προσέξατε, πρέπει να είναι από την Μάνδρα στο αμαξοστάσιο του Δήμου της Μάνδρας. Ναι, το βλέπουμε. Είναι αυτό ακριβώς που μας επισημαίνεις, Γιώργο Γεραφέντη. Είναι αυτά τα πλάνα, τα ερασιτεχνικά που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή από τη Μάνδρα Αττικής, με δύο άτομα τα οποία στην προσπάθειά τους να προστατευτούν έχουν ανέβει πάνω σε κοντέινερ, τα οποία και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από αυτούς τους ορμητικούς χυμάρους. Πάντως, από την εικόνα και τις πληροφορίες που παίρνουμε, Γιώργο, μιλάμε για πρωτοφανή καταστροφή από αυτή την βροχόπτωση και το νερό που κατεβαίνει. Όλοι οι δρόμοι εκεί στην περιοχή έχουν μετατραπεί σε χύμαρο. Βλέπουμε εδώ ποτάμια δηλαδή ουσιαστικά. Η παλαιά εθνική οδό έχει εξαφανιστεί. Δεν φαίνεται καθόλου. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Εδώ βλέπουμε, Νίκο, δεν βλέπετε ναι, τα άτομα που εδώ, είναι εδώ αυτό, αν μπορούμε να το παγώσουμε, αυτό είναι το ντοκουμέντο που έχουμε. Είναι οι άνθρωποι πάνω στο κοντέινερ. Είναι δύο οι άνθρωποι. Και έχουν εγκλωβιστεί και οι πυροσβέστες τώρα. Δεν μπορούν και οι πυροσβέστες. Και βλέπουμε και το πυροσβεστικό όχημα το οποίο έχει προσεγγίσει. Πήγαν, είπαμε, για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Το αποτέλεσμα είναι και οι πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες και δύο υπάλληλοι του Δήμου Μάνδρας να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι για να φύγουν από το σημείο. Μας περιγράφεις, Γιώργο, και το πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσουν στο σημείο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που είναι ειδικά για αυτές, για αυτά τα ακραία φαινόμενα, για αυτές τις καταστροφές, προκειμένου να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείωση. Παράλληλα, γίνεται και έκκληση από την πυροσβεστική να μην κατευθύνονται οι οδηγοί προς αυτές τις περιοχές, γιατί έχουμε και μια τέτοια έφεση πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Όταν συμβαίνει κάτι, να πηγαίνουμε κι εμείς να δούμε ή προφανώς να έχουμε κάποιους ανθρώπους να πάμε για να δούμε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, καλό είναι για να αποφορτιστεί η κυκλοφορία και να μπορέσουν να πάνε και τα πυροσβεστικά οχήματα, να μην δημιουργήσουμε αυτόν τον πανικό στους δρόμους και να αφήσουμε αυτούς που πρέπει, οχήματα της πυροσβεστικής και της βλέπουμε. Να πάνε στην περιοχή. Αυτό που λες, Νίκο, αν μπορεί ο Γιώργος Γεραφέντης να μας βοηθήσει, να πούμε ακριβώς τα σημεία και τις περιοχές που έχουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η κίνηση εκεί και οχημάτων και πολιτών, κατοίκων. Μάνδρα και τα Μέγαρα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Τώρα παντού υπάρχει μια απέραντη λίμνη. Αναφέρουν οι πυροσβέστες με τους οποίους μίλησα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι. Η παλαιά εθνική οδός που μπορούν, που έχουν επαφή, που βλέπουν, δηλαδή γνωρίζουν οι πυροσβέστες εμπειρικά ότι είναι ο δρόμος που ενώνει την Αθήνα με την Θήβα. Και εκεί τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς είναι σε μεγάλο ύψος η στάθμη του νερού. Στα υπόλοιπα σημεία γίνεται, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τεράστιος όγκος των νερών. Κατεβαίνουν από το βουνό με ορμή. Υπάρχει πρόβλημα για τους οδηγούς, αλλά και για τις αρκετές περιπτώσεις και για τους ιδιοκτήτες σπιτιών, καθώς έχουν πλημμυρίσει αρκετά σπίτια σε αυτές τις δύο περιοχές της Δυτικής Αττικής. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάμε τώρα σε ένα αυτόπτη μάρτυρα, σε ένα κάτοικο της Μάνδρας, τον κύριο Γιώργο Λάμπρο, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα έξω από το σπίτι του. Κύριε Λάμπρο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, κύριε Λάμπρο, τι συμβαίνει? Με δύο λέξεις, βιβλική καταστροφή.
Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί στη ζωή μου. Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο σπίτι σας, είστε εντός του σπιτιού? Ναι, είμαι στον πρώτο όροφο. Το μαγαζί μου βέβαια από κάτω έχει πλημμυρίσει τελείως. Μιλάμε για ένα κύμαρο ο οποίος έχει σκεπάσει παρασύρει αυτοκίνητα, έχει παρασύρει μέχρι και περίπτερο. Έχει παρασυρθεί περίπτερο από το χύμαρο. Μέχρι και περίπτερο. Μάλιστα. Η εικόνα από τα γύρω σπίτια που βλέπετε και εσείς ή με γείτονές σας, στους οποίους θα μιλάτε ενδεχομένως, ποια είναι? Υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Μέχρι ποιο σημείο, δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, φτάνει αυτός ο χύμαρος? Πολλά σπίτια, όσα είναι ισόγεια και είναι μπροστά στον δρόμο, έχουν πλημμυρίσει όλα. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα ύψος περίπου του νερού, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από, δηλαδή φτάνει στα 2 μέτρα. Στα 2 μέτρα. Κύριε Λάμπρο, τώρα αυτή τη στιγμή απ' έξω από το σπίτι σας ο χύμαρος φουσκώνει, πώς είναι, βρέχει, ποια είναι η εικόνα? Κατεβαίνει με την ίδια ορμή, πώς να το εξηγήσω. Είναι η ίδια ορμή. Ακούμε αυτή τη στιγμή από τον ήχο, το φυσικό ήχο του κινητού σας τηλεφώνου, κύριε Λάμπρο. Ναι. Πώς κατεβαίνουν τα νερά? Είναι συγκλονιστικό μέχρι από τον ήχο να ακούς τέτοια ορμή, τέτοια ορμητικότητα. Για περιγράψτε μας, κύριε Λάμπρο, τι βλέπετε. Η ορμή είναι τρομακτική, κατεβαίνουν κάτω αυτοκίνητα, έχει παρασύρει πολλά αυτοκίνητα, κάδους, μέχρι και εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, για να καταλάβετε δηλαδή το τι μπορεί να παρασύρει, φορτηγά, τα πάντα. Φοβάμαι ότι σίγουρα θα υπάρχουν θύματα. Κύριε Λάμπρο, προφανώς... Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, συγχωρείτε, είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Είναι το κάτι άλλο, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτή το πράγμα. Κύριε Λάμπρο, εσείς δεν έχετε έξοδο διαφυγής από εκεί, προφανώς, έτσι? Δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαφυγής. Εσείς είστε εγκλωβισμένοι στο σπίτι σας, είσαστε στον πρώτο όροφο, οπότε έχετε μια σχετική ασφάλεια, αλλά δεν μπορείτε να φύγετε από το σπίτι. Όχι, μα αυτή τη στιγμή το νερό έχει μπει, έχει μπει στο ισόγειο, έχει σκεπάσει τα 4 πρώτα σκαλιά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, και μας περιγράφετε την ίδια εικόνα και για όσο πιάνει το μάτι σας γύρω στην περιοχή, στη γειτονιά σας, εκεί στη Μάνδρα Αττικής. Και δεν ξέρουμε, έχετε εικόνα, βλέπετε άλλους κατοίκους από γειτονικά σπίτια να είναι και εκείνοι σε ταράτσες? Πολλοί κάτοικοι αυτή τη στιγμή είναι έξω, είναι σε μπαλκόνια, αφιλούνται. Άλλοι είναι έξω σε κάποια περιπτωμένα σημεία και παρατηρούν, δεν μπορούν να κάνουν δυστυχώς τίποτα. Είναι τέτοια η ορμή που δεν μπορούν καν να πλησιάσουν. Κάποιοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν να περισσώσουν, τέλος πάντων. Κύριε Λάμπρο, σε ποια περιοχή είσαστε στη Μάνδρα συγκεκριμένα? Είμαι ακριβώς πάνω στην περιφερειακό, στην Βαγγέλη Κοροπούλη. Αλλά παρόμοια εικόνα υπάρχει σε όλη την περιοχή, από όσο αντιλαμβανόμαστε. Μας περιγράφει προηγουμένως για οχήματα και για ένα ολόκληρο περίπτερο που έχει παρασυρθεί από το χύμαρο. Τα αυτοκίνητα εκεί των κατοίκων, υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί από το πεδίο σας? Μέχρι και φορτηγά, μέχρι και βαν. Ό,τι αυτοκίνητο υπήρχε παρκαρισμένο πάνω σε αυτό το δρόμο, κυρίως αυτόν τον δρόμο, γιατί ο κεντρικός χύμαρος είναι στη Βαγγέλη Κοροπούλη. Έχει βέβαια απλωθεί και στα υπόλοιπα στενά. Αλλά ό,τι αυτοκίνητο υπήρχε πάνω στο κεντρικό δρόμο αυτό, έχει παρασυρθεί. Ό,τι μεγέθους και να είναι. Και όλα κατευθύνονται προς το τέρμα, προς την είσοδο της Μάνδρας. Εκεί που ενώνεται με την παλιά Εθνική Οδό. Μάλιστα. Μιλάμε ουσιαστικά για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Και αυτά που βλέπουμε, βιβλικής καταστροφής, που περιγράφονται από αυτόπτες μάρτυρες, από τους κατοίκους, από εσάς, κύριε Λάμπρο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι απολύτως φυσιολογικό να επικρατεί και ο φόβος, βλέποντας τις περιουσίες σας, βλέποντας το βιό σας
να καταστρέφεται ουσιαστικά, γιατί μιλάμε όταν μας περιγράφεται 2 μέτρα νερό. Είναι δραματική η κατάσταση και δεν υπάρχει και τρόπος διαφυγής όπως είπες. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής, τουλάχιστον είναι στους πρώτους ορόφους ταράτσες μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η πυροσβεστική δεν μας δίνει εγκλωβισμένους που να κινδυνεύουν. Πολλές οι κλήσεις. Κύριε Λάμπρο, θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Ό,τι χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε για να επικοινωνούμε, να βλέπουμε το πρόβλημα. Και βέβαια, αντιμετωπίζεται από την πλευρά της πυροσβεστικής. Ήδη υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν. Βέβαια, τα προβλήματα με το νερό που κατεβαίνει από το χύμαρο ή από τους χυμάρους που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους δρόμους. Έχουν γίνει ποτάμια δρόμοι, έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα, περίπτερα. Μες στη λάσπη είναι η Νέα Πέραμος, η Μάνδρα. Και τα Μέγαρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου έχει μετατραπεί πια σε ποτάμι. Προβλήματα υπάρχουν και στην κυκλοφορία της Νέας Εθνικής Οδού προς Κόρινθο, στο 32ο χιλιόμετρο. Γίνονται οι προσπάθειες. Η τροχιά είναι επιποδός, δίνει τις οδηγίες στους οδηγούς και οι οδηγοί πρέπει να αυτοπροστατεύονται. Το θέμα είναι να δούμε και οι πυροσβέστες, οι οποίοι επίσης είναι πάρα